Φίλοι μου, καλησπέρα. Τι κάνετε? Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά. Κυριακή του Πάσχα σήμερα. Χριστός Ανέστη. Να είσαστε όλοι καλά. Θα αναρωτιέστε όλοι που βρίσκομαι. Κάτσε να σας φανερώσω σιγά σιγά τη μοναδική θέα που έχει από εδώ πάνω που είμαι. Ευτυχώς η ατμόσφαιρα είναι και κάπως καθαρή σήμερα, εννοώντας ότι είναι αρκετά καλή. Ναι, θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερα, αλλά οκ, okay, πάρα πολύ καλή. Βρίσκομαι για μία ακόμη συνεχόμενη μέρα, εννοώντας ότι ήμουνα και χτες εδώ, μεγάλο Σάββατο, στην όμορφη Λευκάδα. Πιο συγκεκριμένα είμαι στο χωριό μου, τα όμορφα Χαραδιάτικα, τα βλέπετε. Και αυτή τη στιγμή είμαι πάνω στη Γράβα, έτσι λέγεται, στον Άγιο Δημήτριο. Στο Ξοκλήσι μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Εδώ παρέα με την άγρια φύση. Μια αρκετά καλή μέρα σήμερα. Αν εξαιρέσουμε ότι χτες έπαιζα κρυφτό με τα σύννεφα. Α, θα βραχώ, α, δεν θα βραχώ. Τελικά οκ, okay. Λίγο το κακό, σε εισαγωγικά, φάγαμε λίγη βρόχα ενώ. Εδώ στον Άγιο Δημήτριο, φίλοι μου, στην όμορφη Γράβα, στα μοναδικά Χαραδιάτικα. Ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, καλοσυντηρημένο, φτιαγμένο χάρη στη δωρεά. Δεν θυμάμαι ποιανού είναι, αν και το έχει γραμμένο σε μια πλάκα. Θα σας το διαβάσω μετά. Εδώ, φίλοι μου, που μπορεί να γίνει άνετα μοναστήρι, εννοώντας ότι είναι φτιαγμένα τα πάντα. Από τουαλέτες, από δωμάτιο, να μείνουν ένα, δύο, τρεις άνθρωποι. Δεν ξέρω ακριβώς, δεν μπορώ να μπω μέσα. Αλλά το βλέπετε, είναι πολύ καλέσθητο. Και έτοιμο να φιλοξενήσει κόσμο, εννοώντας καλόγερους, καλόγριες. Αυτό εννοώ. Με τουαλέτα κανονικά, τα πάντα. Πολύ ωραίο μέρος, πραγματικά. Και όλα λειτουργικότατα, φίλοι μου, τα πάντα. Δεν είναι πρέπον να μην αναφέρω το όνομα του δωρητή. Ναι, πρέπει να είναι κάπου εκεί πάνω. Αν και μου το έχει πει μάνα μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά μην νομίζετε ότι το θυμάμαι. Για να δω. Φαίνεται. Ναι, δωρεά οικογένεια. Τι λέει? Α, Πανοζώη Παπαδόπουλου. Εις μνήμη γονέων Διονυσίου και Διαμαντίνας και συζύγου αυτού, Ελένη Τζανέ Παπαδοπούλου. Είναι αυτό που σας είπα, είναι δωρεά. Όλο αυτό εδώ, το αριστούργημα. Γιατί είναι πραγματικά. Και σε ένα μοναδικό, καταπληκτικό μέρος, με μοναδική πανοραμική θέα, που δεν υπάρχει κάτι άλλο μπροστά του. Εξάλλου το βλέπετε. Ακριβώς από κάτω το όμορφο νιδρύ και ο κόλπος του και τα όμορφα πριγκιπόνισσα. Τέλεια. Από εδώ που είμαι, στο από πίσω βουνό, στρίβοντας από εδώ, είναι και το όμορφο άλατρο, το χωριό της γιαγιάς μου, το οποίο το επισκέφτηκα εχθές. Εν μέσω κακοκαιρίας, μπορώ να πω. Αυτά, τι καλύτερο για σήμερα, αφού ήμουν καλεσμένος από το σώι της μάνας μου, για φαΐ εννοείται. Κάτι που δεν έκανα χτες, που ήρθα, που ήθελα να ανέβω στον Άγιο Δημήτριο. Τα έκανα σήμερα όμως. Εδώ, στα όμορφα Χαραδιάτικα, στην όμορφη Γράβα.
στον Άγιο Δημήτριο, φίλοι μου. Αυτά. Από εδώ. Σήμερα Πάσχα. Το 2024. Εδώ ανεβαίνοντας με το ADV, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι άλλη φάση. Ανεβαίνοντας αυτά τα κακοτράχαλα δρομάκια. Και πάλι χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, να είσαι όλοι καλά. Γεια σας!